Η σημερινή μέρα δεν είναι μέρα γιορτής. Είναι μέρα όχι μόνο γιορτής. Είναι μέρα αφύπνισης και ευαισθητοποίησης των παιδιών, των μαθητών μας, όσον αφορά τη φροντίδα και προστασία των ζώων. Και για τα ζώα, ξέρουμε ότι αγαπάτε όλα τα ζώα και νοιάζεστε για αυτά. Για όλα τα όμορφα που ήδη ακούστηκαν, γιατί ξέρουμε είτε είναι ζώα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξενείτε στο σπίτι σας και πρέπει να είστε υπεύθυνοι και δαιμόνες. Παιδιά, πρέπει να ξέρετε ότι και τα ζώα έχουν το καθένα το δικό του χαρακτήρα, την προσωπικότητά του και πρέπει να τα σεβόμαστε και να τα αγαπάμε όπως και τους ανθρώπους. Ο σκύλος καταλαβαίνει πότε τον αγαπάς και πότε όχι, καταλαβαίνει πότε τον σέβεσαι και πότε όχι, καταλαβαίνει πότε τον θεωρείς φίλο σου και τον αντιμετωπίζεις με στοργή και πότε όχι. Και όπως θα δείτε και σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλοί σκύλοι οι οποίοι έχουν εκπαίδευση και μπορούν να βοηθάνε τους ανθρώπους. Άλλους ανθρώπους τους βοηθάνε στο να περπατάνε επειδή έχουν πρόβλημα όρασης και δεν βλέπουν. Βοηθάνε την αστυνομία, βοηθάνε την πυροσβεστική, βοηθάνε να δούμε ανθρώπους που μέσα σε φυσικές καταστροφές έχουν χαθεί. Όλα αυτά τα σκυλιά είναι σκυλιά ήρωες και κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά ο καθένας τους. Για να τα κρατήσουμε ήρεμα, εγώ θα πάω με το μικρόφωνο δίπλα σε κάθε σκύλο. Ο Γιώργος τι κάνει, ποια είναι η δουλειά του? Ο Γιώργος είναι σκύλος θεραπείας. Δηλαδή, επισκέπτεται παιδιά, ενήλικες, μεγαλύτερους ανθρώπους και τους βοηθά συναισθηματικά. Τι σημαίνει λοιπόν συναισθηματικά? Μπορείς να μας δώσεις παραδείγματα από ανθρώπους που βοηθάει? Βοηθάει παιδιά τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Βοηθά ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι και παίρνουν μια δύσκολη περίοδο στη ζωή τους. Είναι η κόρη μου, η σκύλος οδηγός μου, η Τζαζ, η οποία στην πραγματικότητα είναι τα μάτια μου. Επειδή εγώ δεν βλέπω, με βοηθάει στον δρόμο να μπορώ να κυκλοφορώ και η Τζαζ, η δουλειά της είναι να διαχειρίζεται τα εμπόδια. Η Τζαζ είναι 8 χρονών. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ρούντι, είναι ένας σκύλος διασώστης. Η δουλειά του στην ουσία είναι να εντοπίζει ανθρώπους κάτω από χαλάσματα, από ερείπια, από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας, ζούμε 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα μαζί. Μετά το τέλος της υπηρεσίας είναι μαζί μας, μαζί με την οικογένεια, τη σύζυγο, τα παιδιά μας. Άρα είναι αναπόσπαστο μέλος της οικογένειάς σας. Πώς είπαμε το όνομα? Dagger Piper. Αζίνα Σοβίας, καλημέρα. Είσαι? Είμαι η Μαρίλια. Είμαστε από την οργάνωση που έσωσε το Δία, παιδιά. Ο Δίας κάει και στη φωτιά αυτή, κάει και η πλατούλα του. Είναι η ράτσα του, είναι ένα λαμπρατόρ ρετρίβερ. Και είναι 6 χρονών. Αυτό το σκύλο τον εκπαιδεύουμε. Ο σκύλος, ποιο είναι το ισχυρό όργανο, ποιο πιστεύετε ότι είναι το ισχυρό όργανο πάνω σε ένα σκυλί? Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιούμε για φύση του, είναι πάρα πολύ ισχυρότερη από τη δουλειά μας. Δηλαδή μπορεί να πιάσει τις δουλειές από πολύ μακριά και να μας τις δείξει και 18. Όταν γεννήσει.